δικαιούται και κατά την απόφαση της Βουλής και κατά τον κανονισμό ο πρώην συνάδελφος και πρώην υφυπουργός κύριος Πέτρος Δούκας, ο οποίος και καλείται να λάβει το λόγο, να προσέλθει στο βήμα και έχει χρόνο να αναπτύξει τις απόψεις του 20 λεπτά. Ορίστε κύριε Δούκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κανονικά θα έπρεπε να πω πως χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σας πάλι, αλλά ο λόγος και οι περιστάσεις δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστες. Βρίσκομαι εδώ σήμερα χωρίς να έχει προκύψει, χωρίς να έχει βρεθεί τίποτα, μα απολύτως τίποτα σε βάρος μου. Γνωρίζετε πως δεν προέκυψε και δεν βρέθηκε καμία διαδρομή μαύρου ή ύποπτου πολιτικού χρήματος ή οποιοδήποτε είδους χρήματος. Και δεν μπορούσε να βρεθεί, διότι δεν υπάρχει τίποτα να βρεθεί. Γνωρίζετε ότι σε πάνω από 100.000 σελίδες μαρτυρικών καταθέσεων δεν βρέθηκε ούτε ένας μάρτυρας που να άφησε και τον παραμικρότερο υπαινιγμό σε βάρος μου. Που να είπε δηλαδή, ναι, με πήρε ο υπουργός τηλέφωνο, μου ψιθύρισε κάτι να κάνω. Ούτε μία σελίδα στις 100.000. Γνωρίζετε πως αν υπήρχε ομάδα επιτελικού σχεδίου, όπως εσείς νομίζετε ότι υπήρχε, δεν ανήκα ποτέ σε καμία τέτοια ομάδα. Αν είμαι κάτι σε αυτή την υπόθεση, είμαι το μεγαλύτερο θύμα της και σίγουρα όχι θήτης. Κατανοώ όμως πως οι περισσότεροι από εσάς τα γνωρίζετε αυτά, αλλά πιέζεστε να δώσετε θετική ψήφο στην παραπομπή στα πλαίσια της κομματικής γραμμής και πειθαρχίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Επιτροπή συνέταξε το πόρισμά της χωρίς να κάνει 4 στοιχειώδη πράγματα. 4 πράγματα που θα ήταν απολύτως απαραίτητα. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει η Επιτροπή είναι να ανοίξει όλους τους λογαριασμούς της Μονής και όλους τους λογαριασμούς των λεγόμενων εμπλεκομένων. Δεν είναι εμπλεκόμενοι, έχουν βαφτιστεί εμπλεκόμενοι, τέλος πάντων. Έπρεπε να ανοίξουν όλοι οι λογαριασμοί και να φανεί αν πήγε ένα ευρώ και σε ποιον πήγε. Να ψάξει όλες τις διαδρομές. Αν δεν το έψαξε αρκετά, πώς βγάζει τέτοιο πόρισμα, με αέρα κοπανιστό. Εάν το έψαξε και δεν βρήκε κάτι, γιατί δεν τον αναφέρει ρητά. Έψαξα, αλλά δεν βρήκα τίποτα για κανένα. Ή βρήκα αυτό το στοιχείο για κάποιον. Δεν έκανε τίποτα από αυτά. Δεύτερον, έχουν περάσει 9 μήνες διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ και δεν παρήγγειλε καμία έκθεση πραγματογνωμοσύνης από κάποιο σοβαρό, ανεξάρτητο, μη κομματικοκρατούμενο οργανισμό. Και να πει ότι για κάθε ακίνητο η τιμολόγηση έγινε από τον ένα φορέα έτσι, από τον άλλο φορέα αλλιώς. Η σωστή τιμολόγηση θα ήταν αυτή και ο λόγος για τον οποίο δεν έγινε σωστή τιμολόγηση ήταν αυτός. Από εκεί θα προέκυπτε πού υπάρχουν ευθύνες. Στην τιμολόγηση είναι όλο το πρόβλημα. Στην αξιολόγηση κάθε ακίνητου. Λοιπόν, για κάθε ακίνητο ξεχωριστά έπρεπε να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν την έκανε. Εκεί θα μπορούσαμε να καταλάβουμε αν κάποιος δεν έκανε σωστή αξιολόγηση των ακινήτων από δόλο, από αμέλεια, από έλλειψη σωστών χαρακτηρισμών, διότι πράγματι η νομοθεσία μας είναι ένα χάος σε αυτά τα θέματα. Και από εκεί θα καταλαβαίναμε τι ακριβώς έχει γίνει. Τρίτον, δεν έψαξε τα τηλεφωνήματα που έγιναν από πλευράς μοναχών προς οποιοδήποτε πρόσωπο πολιτικό ή εμπλεκόμενο από το 1995 και μετά, όχι ως συνήθως από το 2004, διότι από το 1995 άρχισαν τα σούρτα φέρτα με τη Μονή, εστάλει ολόκληρο ελικόπτερο για να πάρει την τιμία ζώνη και όπως γράφουν εφημερίδες και blogs, συνοδεία του τότε Υφυπουργού Άμυνας του ΠΑΣΟΚ. Αυτά δεν τα έψαξε καθόλου και ρωτάω γιατί. Δεν έψαξε το κομβικότερο σημείο σε αυτή την υπόθεση. Πότε άρχισε ουσιαστικά αυτή η υπόθεση? Άρχισε το 1998, όταν όλη αυτή η περιοχή θεωρείται υδροβιότοπος και ξαφνικά το 1998, επί ΠΑΣΟΚ δηλαδή, πάβει να είναι υδροβιότοπος. Από τότε άρχισαν τα σούρτα φέρτα με τα γνωμοδοτικά συμβούλια και όλες οι αποδοχές των θετικών και υπέρ της Μονής γνωμοδοτήσεων. Αν δεν είχε γίνει αυτός ο αποχαρακτηρισμός ως υδροβιότοπο της περιοχής αυτής,
το μόνο που θα είχε ο ηγούμενος Εφραίμ στην ιδιοκτησία του θα ήταν 2 με 3 χιλιάδες βατραχάκια. Αυτό λοιπόν το κομβικό σημείο δεν το έψαξε η Επιτροπή. Και τέταρτον, δεν έλαβε υπόψη τις απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν. Για κάθε θέμα που τέθηκε από την Επιτροπή, εγώ τουλάχιστον σε ό,τι μου αφορά, το απάντησα και 2 και 3 φορές, μάλιασε η γλώσσα μου, νομίζω έδωσα πλήρεις και σαφείς εξηγήσεις. Τις εξηγήσεις και τις απαντήσεις που έδωσα, δεν τις βλέπεις πουθενά στο πόρισμα. Δηλαδή, είτε πήγα στην Επιτροπή και κατέθεσα, είτε δεν πήγαινα, το πόρισμα θα ήταν το ίδιο. Και γι' αυτό μπόρεσαν να διαρρεύσουν τα πορίσματα πριν από 4 μήνες. Λες, καλά, ακόμη δεν έχω καταθέσει. Πώς διαβάζω σε εφημερίδες ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του πορίσματος? Γιατί όλα αυτά ήταν προαποφασισμένα. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα φάουλ στη λειτουργία και τις διαδικασίες της Επιτροπής. Είπαμε, πρώτον, δεν έψαξε τι έγινε το 1998 με τον αποχαρακτηρισμό. Δεύτερον, δεν μπορεί να ομαδοποιούνται οι ευθύνες. Δεν μπορεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να φταίει για αυτά που έκανα εγώ, ούτε εγώ να φταίω για αυτά που έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή κάποιος άλλος φορέας ο οποίος έχει θεσμική ανεξαρτησία. Καταθέτω και ένα σύντομο ιστορικό της υπόθεσης και κάποια θέματα που αφορούν την λειτουργία της ΚΕΔ, γιατί δεν θα προφτάσω να τα πω εδώ. Τρίτον, κάνει πως αγνοεί πως το αν ένα ακίνητο είναι ιδιοκτησία του κράτους ή όχι δεν είναι θέμα άποψης και γνώμης και επιθυμίας του εκάστοτε υπουργού, αλίμονο αν λειτουργούσαμε έτσι. Το κράτος από τα 1930 έχει ορίσει πως το μόνο όργανο και ανώτατο όργανο, δηλαδή δεν υπάρχει όργανο πάνω από αυτό που κρίνει αν ένα ακίνητο ή ένα οικόπεδο ή ένα σπίτι ανήκει ή δεν ανήκει στο κράτος, είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό συμβούλιο δημοσίων κτημάτων. Αυτή είναι η δουλειά του και αλίμονο αν ήταν η δουλειά του κάθε υπουργού να κάνει του κεφαλιού του και αυτό που νόμιζε ο ένας ή ο άλλος ότι θα ήταν σωστό. Τέταρτον, το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ αποδέχεται το εξής εξωφρενικό. Ότι ένας υπουργός έχει ποινικές ευθύνες όταν αποδέχεται τις εισηγήσεις των αρμοδίων κατά νόμο οργάνων όπως το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, που είναι ανώτατο όργανο του κράτους, ή το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας. Στη δική μου την περίπτωση, δεν είναι μόνο ότι αποδέχθηκα αυτό που ομόφωνα μου πρότεινε το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων, αυτό που αποδέχτηκα είχε μαζί του και όλες τις υπηρεσιακές υπογραφές και τις οποίες επαναλαμβάνω για 20η ή 100η φορά, ουδέποτε επηρέασα. Ούτε καν γνώριζα την ύπαρξη της υπόθεσης. Μου ήρθε υπηρεσιακά στο γραφείο, καταθέτω και την απόφαση αυτή, στην οποία φαίνεται ότι πραγματικά έχει και τις υπηρεσιακές υπογραφές, εκτός από την ομόφωνη γνωμάτευση του νομικού συμβουλίου, του γνωμοδοτικού συμβουλίου. Λοιπόν, για μικροκομματικά ωφέλη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το ΠΑΣΟΚ, βάζεται βόμβα στα θεμέλια της λειτουργίας του κράτους. Ετοιμάζετε τους δικούς σας σημερινούς υπουργούς για τα ειδικά δικαστήρια του αύριο.